Must fill with rain, Sunny. You smile at me and real ease the pain. All oh, the dark days are done and the bright days are here. My Sunny one shines so sincere. So, so. Sunny one so true. <laughs> Στον αέρα βήχουμε. Στον αέρα. Γκούχου γκούχου λοιπόν. Καλησπέρα σε όλου. Πορτοκαλί radio.gr. Σκέψω αλλιώ η εκπομπή. Καλησπέρα και πάλι σε όλου. Μπήκε ο Οκτώβρη. Μπαίνει το φθινόπωρο γερά. Λένε και λέγανε αυτέ τι μέρε θα έχουμε κρύο. Αλλά γε yes, κάτι. Τι ήταν αυτό το Rex Blocking. Δεν θυμάμαι τι που θα κατέβαινε ο καιρό 17 βαθμού. Θα είχαμε κρύο. Τέλο πάντων, τίποτα. τίποτα. Και έχουμε ακόμα καλοκαίρι, γιατί είμαστε στη χώρα του καλοκαιριού μόνο. Καλύτερα. Εγώ τα σκεφτόμουν τι προάλλε και λέω ότι φοράμε έξι μήνε καλοκαιρινά και έξι μήνε ανοιξιάτικα. Εν τέλει. Δύο, δύο ναι. Δύο εποχέ <laughs> στην Ελλάδα, αλλά πάλι καλά, γιατί η Ιωάννα μου ξέχασα και τον πουφάν μου. Ξέχασα τον πουφάν μου στη Ρουμανία, δεν στο αυτό. Οπότε, αν είχαμε και κρύα, αυτή τη στιγμή εγώ θα είχα ξυλιάσει. Θέλουμε κάτω. Παγάκι. Είμαστε εδώ, σκεφτόμαστε αλλιώ. Ακούτε την εκπομπή Σκέψου Αλλιώ για την επόμενη ώρα. Να πούμε ότι αν θέλετε, κάνετε like που θέλετε φυσικά στο Facebook στη σελίδα μα με ελληνικού χαρακτήρε Σκέψου Αλλιώ. Επίση, για τα μηνύματά σα, ε, πατάτε www.portocalyradio.gr, μπαίνετε στην επιλογή shout. Γράφετε το μήνυμά σα και shout it. Το διαβάζει ο Γιάννο Ηλιάδη που είναι στον ήχο. Μόνο ο Γιάννος, δεν μα τα λέει, δεν, τίποτα. Όλα κρατάει, τα κρατάει κρυφά. καλό Καλογύρου στο μικρόφωνο, Ιωάννα Μπέκκιου και στη ρύθμιση του ήχο Γιάννος Ηλιάδη. Και, και, και είναι... στην παρέα μα απόψε έχουμε την ε, φίλη μα, τη Θωμαή. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Από, Καλησπέρα. από, από... την Άνσε. Από... από την Άνσε, τη μη κυβερνητική μη κερδοσκοπική οργάνωση. Εμπειρογνωμόνων Ελλάδα. Και έτσι γενικά να πούμε ότι σήμερα θα πούμε λίγο για την καμπάνια που τρέχεται την καινούρια mm -hmm. ε, σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη. Mm -hmm. Το H4C. Το 4 έχει να κάνει με την ισότητα των φύλων. Mm -hmm. ε, θα μας μιλήσεις και γενικά για την μη κερδοσκοπική οργάνωση την Άντσε. Mm -hmm. Να ξέρουμε και Βεβαίως. ποια είναι αυτή και τι κάνει και πώς έχει αναλάβει όλο αυτό το την καμπάνια. Έχουμε ωραίο θέμα απόψε και να πούμε ότι είναι γυναικοκρατούμενο αυτή τη στιγμή το στούντιο. για να θα σε φάμε. Οπότε θα μιλήσουμε για ισότητα. Δεν υπάρχει ισότητα αυτή τη στιγμή. <laughs> <laughs> είναι ένα εναντίον εμά. Πολλών. Πολλών, γιατί πέντε. έχουμε και επισκέψει από πίσω. Πέντε, πέντε είμαστε. Πέντε. Πολύ ωραία. Πάμε να ακούσουμε λίγη μουσική και επανερχόμαστε εδώ με τη Θωμαή Καραθάνου να πούμε για την Άνσε, να πούμε για αυτή την καμπάνια, την πολύ ωραία που τρέχει αυτή τη στιγμή που μας αφορά όλους. Επιστροφή λοιπόν εδώ, σκέψω αλλιώς στο πορτοκαλίρεντιο.gr Ο φίλος μου ο Αντώνης διαμαρτύρεται ότι οι εποχές είναι τρεις, αλλά εγώ δεν τις βρίσκω και νομίζω Όλες εδώ οι γυναίκες συμφωνούμε ότι είναι δύο φίλοι οπότε χάνει σήμερα και θα χάνεις γιατί σήμερα είναι, είπαμε, γυναικοκρατούμενη η εκπομπή. ναι, αλλά επειδή έχουμε θέμα για την ισότητα των φίλων, εγώ θα πω στον φίλο Αντώνη ότι όντω υπάρχει άλλη μια εποχή, απλά είναι για ένα μήνα, Ποια το είναι Φλεβάρι, το φθινόπωρο. <laughs> λοιπόν, πάμε όμως στο θέμα μας και στη Θωμαή. Για πες μας λοιπόν, Θωμαή, για την Άντσε. Λοιπόν, η Άντσε είναι μία, όπως είπα, μη κυβερνητική, μη κερδοσκοπική οργάνωση η οποία ξεκίνησε το 1996. Έχει μία πολυετή εμπειρία σε προγράμματα πρωτίστως που έχουν να κάνουν με τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες mm. και με την κλιματική αλλαγή και γενικότερα με τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ε, στην ουσία είναι ένα δίκτυο εμπειρογνωμόνων το οποίο αναλαμβάνοντας προγράμματα χρηματοδοτούμενα κυρίως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και από άλλα διάφορα ταμεία, πραγματοποιεί διάφορες δράσεις σε χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και σε αναπτυσσόμενες χώρες. Ε, οπότε, ειδικά λίγο πάνω σε τι τρέχετε, δηλαδή ευπαθείς ομάδες Συγκεκρινόμαστε, είστε α πούμε σε άστεγου ανθρώπου. Ε, γενικά τρέχουμε διάφορα προγράμματα, δεν είναι μόνο ένα. Όταν λέμε ευπαθεί ομάδε, σίγουρα εννοούμε πρόσφυγε, εννοούμε μετανάστε, εννοούμε γυναίκε, γυναίκε μετανάστε, διάφορα προγράμματα τα οποία έχουμε κάνει για την πρόθεση, συνεργασία του. Ε, μιλάμε μιλάμε είστε, για παιδιά. Ναι, επειδή ναι, είστε και πολλά χρόνια, έχετε τρέξει πάρα πολύ. Αυτό σε, ε, και με μεγάλη εμπειρία σε ευρωπαϊκά, σε ευρωπαϊκά προγράμματα, ναι. Mm -hmm. Έχετε πιο κοινωνικό προφίλ από ό,τι κατανοούμε. Κοινωνικό πολύ, αλλά και ε, στο κομμάτι τη κλιματική αλλαγή και στη βιώσιμη ανάπτυξη. Ναι. Σε αυτό το κομμάτι, πώ τρέχει στην Ελλάδα αυτό, Δηλαδή. Συνήθω και αυτό τρέχει με ευρωπαϊκά προγράμματα, είτε αυτό είναι κάποιο εράσμου για climate change, που γίνεται και ανταλλαγή φοιτητών σε διάφορε χώρε με σεμινάρια. Mm -hmm. ε, και αυτό το κάνουμε εμεί ω ΜΚΙΟ. Ε, στέλνουμε τον κόσμο εκεί, παίρνουμε τεχνογνωσία και βοηθάμε σε αυτέ τι δραστηριότητε. Εσύ Θωμαή πόσα χρόνια απασχολείσαι στη συγκεκριμένη ΜΚΙΟ, Εγώ με τον τελευταίο χρόνο. Το Α, χρόνο. Είσαι Α, ναι. από, την, από την εμπειρία σου τι έχεις αποκομίσει. Ε, αρχικά το ότι γίνονται πάρα πάρα πολύ ωραία πράγματα Σε σχέση με, το, με τους ανθρώπους και γενικά η διαδικασία του να βοηθάς Να μπορείς να κάνεις κάτι καλό μέσα από αυτές τις χρηματοδοτήσεις που παίρνεις Να το κάνεις με όρεξη και με κέφι ε, Ότι βοηθάς, α, έχουμε βοηθήσει πολύ συγκεκριμένε κοινωνικές ομάδες Και όλο αυτό και μας γεμίζει και, μας και γνώση παίρνουμε μέσα από αυτό Και είναι σίγουρα μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία εσύ μέσα σε αυτό το χρόνο που ασχολείσαι έχεις δει διαφορά, δηλαδή να επηρεάζεται ο κόσμος θετικά σε κάτι που τρέχει. Νομίζω ότι ο κόσμος που ενδιαφέρεται επηρεάζεται, ναι, αυτοί που το ψάχνουν. Εντάξει, σίγουρα υπάρχουν και πάντα και οι μερίδες, η μερίδα των ανθρώπων οι οποίοι δεν τους ενδιαφέρει, μπορεί να μην ασχολούνται. Αλλά πιστεύω πως ναι και μέσα από τις δράσεις που έχω δει εγώ τουλάχιστον και έχω δουλέψει, όπως παράδειγμα έχουμε κάνει πρόσφατα ένα πρόγραμμα για του μετανάστες β' -γενιάς. Ε, και είδα ότι υπήρχε μεγάλη ανταπόκριση από τον κόσμο. Ενδιαφέρθηκε ο τύπο ασχολήθηκαν τα μέσα. Οπότε, όλο αυτό μα έδειξε ότι υπάρχει αλλαγή. Μπορεί να γίνει αλλαγή και σίγουρα υπάρχει κοινό για να δεχτεί την αλλαγή. Εντάξει, σίγουρα δεν είναι όλοι, αλλά δεν, αποσ... δεν μπορεί να αποσκοπεί σε όλου. Εντάξει, ούτω ή άλλω το ζήτημα είναι να ευαισθητοποιήσουμε όσου περισσότερου ανθρώπου μπορούμε. Ποτέ δεν θα και να βοηθάμε όλοι. και αυτού που το χρειάζονται την κατάλληλη στιγμή. Ξέρεις, σε ρώτησα τελείω επίτηδε, γιατί η, γνώμη του κόσμου για τις ΜΚΟ είναι πολύ συγκεκριμένη και πάντα αρνητική. Ναι, Οπότε... γιατί Οπότε... πολλά, βγαίνουν προ τα έξω πάντα τα κάποια σκάνδαλα ή κάτι αντίστοιχο, ξέρω εγώ. Αλλά σίγουρα οι ΜΚΙΟ κάνουν και μεγάλο έργο και αυτό πρέπει να φαίνεται προς τα έξω γιατί οι, κοινωνικέ κοινωνικές συγκεκριμένε ομάδες δεν βοηθούνται στην ουσία από πολλούς άλλους φορείς ή από το κράτος ή από το οτιδήποτε. Ακριβώς είναι εκεί, ο... να Είναι καταλύξω. εκεί, βοηθάνε, έχουν και τους εθελοντές τους αλλά και το προσωπικό τους που απασχολούν. Ε, βοηθάνε, βοηθάνε ωράρια εκτός, εκτός, του ωράριου. Δηλαδή, γιατί εντάξει, όταν έχεις να κάνεις με ανθρώπους δεν είναι μια δουλειά τεχνοκρατική και τέλος. Παρόλο που εμεί είναι δίκτυο εμπειρογνωμόνων, έχουμε μέσα και την επιστημονική ομάδα που χρειάζεται, δεν είναι μια τεχνοκρατική δουλειά έχεις Να έχει να κάνει με ανθρώπου. Ναι, είναι κάτι που, το, που αρέσει και εσά του ίδιου πρώτα Αυτό, να... άμα δεν το πιστεύεις δεν το κάνει. Δεν είναι μια δουλειά που μπορεί να την κάνει από Αγγαρία, ούτω ή άλλως. Εσύ πώ και ασχολήθηκε. Εγώ με περισσότερη δίκαιη στο κομμάτι της επικοινωνίας και στα mm -hmm. social media αλλά και την ευαισθητοποίηση σε συγκεκριμένα θέματα, σε αρκετά θέματα κοινωνικά κυρίως ε, Ξεκίνησα στην εταιρεία, στην οργάνωση περισσότερο ως προς το κομμάτι της επικοινωνίας αλλά τελικά είδα ότι μπορώ να κάνω και πράγματα που είναι πιο κοινωνικά άμεσα τα προγράμματα. Ωραία, yeah. και είναι καλό γιατί υπάρχει και μια ανέληξη και βλέπει και πράγματα που σου απασχολούν. Και νομίζω και είναι και ότι σένα. είναι ωραίο και οι οργανώσει και λεφτά περνάνε και στη νέα εποχή τη επικοινωνία των μέσων κοινωνική δικτύωση. Οπότε πιο πολύ συμπληρώνω και γεμίζω αυτό το κενό που υπάρχει. Ναι, όντω όλα κινούνται πλέον μέσα από τα μέσα μαζική ενημέρωση και συγκεκριμένα στο Facebook. Στο στο internet στο internet αυτό facebook, στο Facebook, Θέλει ναι, ναι. να μα δώσει μια τέτοια επαφή για την. Λοιπόν, εμά μα βρίσκεται στα www.anse.eu.org και το πρόγραμμα είναι το h 4 Έχει και το δικό του site το h 4 c το site να πατήσετε. Στο οποίο όλοι μπορούν να κάνουν το commitment στο ότι h 4 He4C και πιστεύουμε στην ισότητα. Είναι το site των Ηνωμένων Εθνών αυτό. Είναι ξεχωριστό από το δικό μα. Ναι, είναι και εγώ που μπήκα, είναι και τελείω στα αγγλικά. Είναι τελείω στα αγγλικά. Πολύ ωραίο site. Είναι πάρα πολύ ωραίο site, πολύ οργανωμένο, δηλαδή. Διαδραστικό. Και ε, δεν ξέρω, εμένα μου άρεσε και πολύ έτσι όπω το είδα, ναι. πολύ οργανωμένο. Είναι το, έχει αυτό το απίστευτα ωραίο το ότι έχει ένα τεράστιο. Έχει όλο το χάρτη το παγκόσμιο και διαλέγει τη χώρα και σου δείχνει σε ποιο τομέα πόσα άτομα και αναλόγω στο τομέα έχουν κάνει το commitment ανά τον κόσμο. Ναι. Δηλαδή στην Ελλάδα, ξέρω, είμαστε 1.449 άτομα που το έχουμε κάνει. Έχουμε επιλέξει πιο πολύ το politics και το identity σαν στοιχεία που μα απασχολούν, γιατί ενδεχομένω εδώ δεν είναι η βία των γυναικών το νούμερο ένα όπω σε άλλε χώρε. Οπότε βλέπει αναλόγω σε ποιο σημείο του χάρτη Πόσα άτομα έχουν κάνει το commitment, γυναίκε ή άντρε. Mm -hmm. Και βλέπει την τάση, βλέπει τι του απασχολεί περισσότερο και σε τι χρειάζονται αλλαγή περισσότερο. Λοιπόν, ναι, να το κρατήσουμε αυτό. Ε, ναι. Έχω πάρα πολλά να σε ρωτήσω πάνω σε αυτό <laughs> το, <laughs> το κομμάτι. <laughs> ε, πάμε για μουσική και επιστρέφουμε. Καλησπέρα ξανά. Επιστρέψαμε εδώ στο πορτοκαλί radio.gr. Ακούτε σκέψου αλλιώ. Ε, είχαμε ένα πολύ ωραίο και ευχάριστο διάλειμμα που λέγαμε τι απόψει μα μεταξύ στα ναι, Πάντα, τα <laughs> μεταξύ ισότητα των φίλων και ανακαλύπτουμε και μέσα από τη συζήτηση ότι και σαν Ελλάδα δεν είμαστε και τόσο ίσοι όσο φανταζόμαστε. Και όσο μπροστά νομίζουν πολύ ότι είμαστε. Ναι, νομίζω ότι η ανισότητα είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι νομίζουμε. Γιατί για τον για το λόγο του ότι στην Ελλάδα δεν. δεν βιώνουμε τα το, το, το πολύ έντονα περιστατικά βία των γυναικών ή καταπίεση, αλλά βιώνουμε τον καθημερινό σεξισμό. Ο οποίο είτε τον βλέπει στην πολιτική, με την έλλειψη γυναικών από το κοινοβούλιο ή με την έλλειψη γυναικών σε σημαντικέ θέσει στο κοινοβούλιο. ή το βλέπει παράδειγμα στην πολιτική, στο ότι δεν θα ακούσει συχνά να σχολιάζουν τα ρούχα ενό άντρα για το πώ δίνεται στη Βουλή, ενώ μια γυναίκα θα πέσει πάντα στο στόχο, τι φοράει, Ισχύει τι οίκο τι, τι είναι. Αυτό Ασχολουμάστε... θεωρώ ότι είναι και σε πιο καθημερινή βάση, πράγματα μικρά που εμεί μπορεί mm -hmm. να μην δούμε, αλλά που ζούμε η κάθε μία ξεχωριστά, Ακριβώς. δηλαδή. Από το πώ μπορεί να σου φερθεί ένα συνάδελφο, γιατί μπορεί να σε, μην σε έχει κανεί. Δηλαδή ή, ακόμα ή, και αυτό ναι. σε προσβάλλει με τον τρόπο αυτό του πάντα, σε μειώνει. Αυτό ή το να πας να παρκάρεις και θα πεταχτεί κάποιος να σου πει πώς θα το Αν δεν πλύνει κανένα πιάτο ναι. κοκλίτσα μου. Αλλά και θα σε βοηθήσει πριν διότι πρόβλημα, α πούμε. Ή και το ακριβώ αντίθετο. Επειδή είσαι γυναίκα, γιατί μιλάμε μόνο τα άσχημα, Φυσικά. επειδή είσαι γυναίκα, ξαφνικά σου ανοίγονται πόρτε. Αυτό και έρχεται και Αυτό ένας άντρας... Ότι πρέπει να πα σε ένα μαγαζί, α πούμε, νυχτερινό, για να είναι πέντε γυναίκε στην παρέα. Για να τι βάζουν πάντα μέσα, να μένουν πέντε άντρε, δεν θα μπουν μέσα. Γιατί ο εξημό είναι και αντίστροφο. Γιατί... Αυτό είναι λίγο το ότι γίνεται γυναίκα αντικείμενο, νομίζω. Ότι το ωραίο αντικείμενο θα τη βάλουμε στο μαγαζί, θα προσελκύσει κόσμο, θα έρθει κόσμο άμα είναι πολλέ γυναίκε και αυτό είναι. Όχι απλά. Άσχημα, γιατί σταματάς να σε εντυμετωπίσεις έναν άνθρωπο. Εσχύ, σε εσχύ. Και σε μια εποχή που έχει χαλάσει και λίγο... Δηλαδή, η ευπρέπεια έχει γίνει και μειονέκτημα. Mm -hmm. Δηλαδή, mm -hmm. προάγουν ένα πρότυπο στα κορίτσια τα μικρά που είναι για μένα όχι απλά φάουλ. Δηλαδή... Ακριβώ. Μειώνει μόνο σου τον εαυτό σου, φτάνει σε ένα επίπεδο πιο χαμηλό, δεν πέφτει, δεν, δεν ξέρω. Αλλά α, πραγματικά τα κορίτσια τα 20 τα σημερινά δεν ξέρω με τη μυαλά θα βαδίσουν <laughs> σε αυτόν τον κόσμο. Είναι Αντίστοιχα πρώτα, και για του άντρε. Και, το και τα γόρια πλέον. Και τα γόρια βιώνουν αυτή την καταπίεση. Εντάξει, πλέον νομίζω ότι αυτό είναι λίγο και στην, στο πλαίσιο ότι όλοι ζούμε την καταπίεση τη εικονας αντρε άντρε-γυναίκε και με τα μέσα κοινωνική δικτύωση που πριν είπαμε ότι είναι καλά. Και ε, έχει να κάνει αυτό, έχει τα θετικά του, έχει και τα αρνητικά του. Αυτό. Το ότι υπάρχει πολλοί κόσμο που καταπιέζεται από την έννοια τη εικόνα. Αλλά κυρίω συμβαίνει στι γυναίκε. Ναι. Ε, οπότε το βλέπουμε ναι, στην καθημερινότητα. Ο καθημερινότητα ο σεξισμό είναι πάρα πολύ μεγάλο. Υπάρχει στην αγορά εργασία ότι είναι περισσότερο οι άνεργε γυναίκε. Δηλαδή είναι και επίσημα το ότι τώρα με το πρώτο εξάμεινο του 2016 το ποσοστό ανεργία στι γυναίκε είναι στο 29,5% και στου άντρε είναι στο 21,2. Είναι έτσι μια πολύ μεγάλη διαφορά με να αναλογιστεί κανεί ότι ζούμε σε μια χώρα δυτική το 2016. Ναι, ισχύει. Αλλά ξέρει, δεν είναι. Ακούς περιστατικά τώρα γυναίκα που μπορεί να θέλει να μείνει έγκυος και, ή να θέλει να επιστρέψει μετά τη δουλειά για κατευθείαν απόλυση. Αυτό. Σου αυτό. λέει κάτσε κουκλίτσα Όπω <laughs> Όπως κάτσε είναι το πλήνε κανένα πιάτο, πιάτο, ναι κάτσε σπίτι με το παιδί. Υπάρχει όλο για αυτό. Γι' αυτό το... είναι πολύ σημαντική αυτή η καμπάνια που στηρίζεται σαν Άνσε. Mm -hmm. ε, γιατί όλα αυτά που λέμε αφορούν και αυτή την καμπάνια. Ουσιαστικά αυτό θέλετε να δείξετε και προ τα έξω. Ναι. Ε, στην ουσία, η συγκεκριμένη καμπάνια ξεκίνησε πριν από δύο χρόνια από, από τι γυναίκε των Ηνωμένων Εθνών. Ε, η παρουσίαση τη οποία Ambassador είναι η Emma Watson, η ηθοποιό, η οποία έχει κάνει ένα πολύ σημαντικό έργο τα τελευταία δύο χρόνια για, τη, για το θέμα τη ισότητα και την προώθηση τη ισότητα. Ε, στην ουσία αυτή η καμπάνια φέρνει νομίζω ότι και αυτό που μας τράβηξε εμάς το να την, να την, να, να, θέλουμε, να την υποστηρίξουμε mm -hmm. είναι το ότι φέρνει το πρόβλημα στο σήμερα. Δηλαδή δεν, δεν σταματάει το μίσος προς τους άντρες, γιατί παλιά ο φεμινισμό κάπω τον έχουν συνδυάσει το ότι ο φεμινισμό είσαι γυναίκα πιο πάνω, το σταματάει αυτό. Ζητάει από του άντρε να γίνουν στην ουσία οι agents ε, των, των γυναικών στο να προάγουν τον, την ισότητα και αντίστοιχα γυναίκε για του άντρε. Έχει το μια απορία όλη λογική αυτή. Ναι, και το σλόγγαν είναι ότι μα ενώνουν περισσότερα από όσα μα χωρίζουν. Mm. Και αυτή είναι και η ουσία. Δηλαδή, πρώτα είμαστε άνθρωποι και μετά είναι το φίλο σαν φίλο. Mm. Οπότε από τη στιγμή που μας ενώνουν, μας ενώνουν περισσότερα, ε, ζητάμε από τους άντρες να απαιτήσουν ισότητα για τις γυναίκες, γιατί, για τις κόρες τους, για τις μαμάδες τους, για τις συντρόφους τους, για τις συναδέλφους τους και από τις γυναίκες για τους άντρες. Γιατί το να μαχόμαστε μόνες μας δεν είναι πάντα τόσο αποτελεσματικό όπως και να μάχονται μόνοι του εκείνοι. Όχι, δεν είναι και έχεις, έχει παρατηρηθεί και ότι υπάρχουν αντιδράσεις και από γυναίκες προς τις γυναίκες μετά. Oh, φυσικά. Που σου αποκαλούν ε, μοντέρνα φεμινίστρια, που ε, θέλουν κατα... ναι. να γίνει άντρα, δεν ξέρω εγώ τι. Ναι, δηλαδή, ότι. Μια... Δεν έχουν δώσει άσχημη επιχειστή... χρειά στην έννοια του φεμινισμού. Ναι. Δεν είναι. Κα... είναι... Ε, φεμινισμό σημαίνει ισότητα. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Απλά πολλοί το έχουν θεωρήσει ότι φεμινισμό σημαίνει γυναίκα πιο πάνω. Εντάξει, εξαρτάται και τα μέσα που είχαν χρησιμοποιηθεί και τα μέσα που χρησιμοποιούνται. Mm -hmm. Όπω πάρα πολλέ λέξει, ναι, μένει η έννοια του είναι αυτή, αλλά την έννοια την ορίζουν οι καταστάσει. Ναι, ναι, οι καταστάσει στον ο... φεμινισμό τον έχουν ορίσει διαφορετικό. Δεν τον ναι. έχουν ορίσει απλά ισότητα. Τον έχουν ορίσει γυναίκα και να δέχεται κιόλας ρατσι, ρατσισμό γυναίκα προς γυναίκα επειδή για παράδειγμα θα αντιθείς γυναίκη. <laughs> Το πιο απλό. Ναι, ναι, Έχουμε λίγο καταρρύψει τελείως τους ρόλους. Δεν είναι οι ρόλοι. Ναι, mm -hmm. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι... Έχουμε λίγο μία τρέλα να αποδώσουμε ρόλου. Ότι είσαι γυναίκα ή είσαι άντρα, πρέπει να φέρε εσύ, πρέπει να φεράζει. Ναι, 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 σαν... ναι, ναι, ναι. σαν... Το θέμα είναι να σπάσει τα στερεότυπα. Γιατί μα μεγαλώνουν με στερεότυπα από πολύ μικρή ηλικία και κάποια στιγμή πρέπει να σπάσουν αυτά όσο προχωράει η εισαι αντρα πρεπει να φερε έτσι, πρεπει να φεραζει το θεμα ειναι να σπασει τα στερεοτυπα γιατι μα μεγαλώνουμε στερεοτυπα απο πολυ μικρη ηλικια και καποια στιγμη πρεπει να σπασουν αυτα οσο προχωραει η εκπαιδευση και η ενημέρωση. Ισχύει, ισχύει. Και εντάξει, έχουν γίνει πολλά άλματα ανά τα χρόνια, αλλά νομίζω υπάρχει ακόμα. Υπάρχει. Υπάρχει, υπάρχει, υπάρχει. ακόμα ναι, δουλειά να γίνει. Ε, αλλά εμένα με ενδιαφέρει να μου πει όμω και ένα παράδειγμα. Ναι. Αυτό που είπε, οι γυναίκε να στηρίξουν του άντρε. Σε, σε τι. Α, Θεωρώ ότι. Εμείς τα συζητήσαμε, αλλά ναι, ξέρει ο κόσμο που ναι, ναι, ναι. Τα ναι. Ακούσει. Θεωρώ ότι σίγουρα μπορεί κάποιο με μία πρώτη ματιά να καταλάβει ότι εντάξει, ε, το μοντέλο του λευκού δυτικού άντρα είναι το μοντέλο που είναι πιο μπροστά σε όλα. Αυτό ισχύει. Mm -hmm. ε, πιο μπροστά εννοώ ότι έχει κοινωνικά περισσότερη εξουσία γιατί είναι έτσι δεδομένη η κοινωνία. Mm. Σίγουρα όμω και στου άντρε υφίσταται ε, ρα, ρατσισμό και όχι ρατσισμό, ε, καταπίεση βάσει των στερεοτύπων, α Πούμε, για να είσαι άντρα, κατά πολλού πρέπει να είσαι σκληρό. Πρέπει να μην κλαις, πρέπει να μην βλέπει μπαλέτο, να μην σε ενδιαφέρουν οι τέχνε, να σε αρέσει το ποδόσφαιρο, να ε, πίνει <laughs> <πίρα, μπίτσα>, μπί. <laughs> αυτό. Όλο αυτό το μάτσο στυλ του άντρα. Που κάποιοι που, άμα ένα παιδί στο σχολείο δεν είναι έτσι, θα δεχτεί bullying, θα δεχτεί καταπίεση. <laughs> Ο πατέρα θα του πει, γίνε πιο άντρα ή φέρσου σαν άντρα όλες αυτές οι καθημερινές εκφράσεις, ναι. οι οποίες καταπιέζουν μια πολύ μεγάλη μερίδα αντρών, οι οποίοι δεν είναι έτσι, δεν θέλουν να είναι έτσι, και έτσι μπλέκουν σε αυτό το στερεότυπο. Και μετά γίνονται πιο ιστροστρεφεις mm -hmm. γίνονται, πράττουν χωρίς να θέλουν, ας πούμε, ακριβώ. γίνονται άλλοι Προσποιούνται, σε ναι, καλούπια. Ναι, ναι, αυτό. Και εμείς βάσιμο. οι γυναίκες, να σταματ... αυτό θέλω να πω, και εμείς οι γυναίκες από την πλευρά μας να σταματήσουμε να... να έχουμε αυτή την καραμέλα του τον θέλω τον άντρα έτσι, το θέλω έτσι βαρύ. Οπότε, και βλέπω, το... Αυτό. Κάνουμε και εμείς αντίστοιχα. Ε, ε, να σου ρίξει και τη σφάγια. Άρα, <laughs> να πει που... ρε, παιδί μου. Να πακούμε. Βασικά, εγώ στέκομαι σε κάτι που είπε πριν. Ότι καλό ή κακό ζούμε σε αυτή τη γενιά, αλλά μπορούμε να επηρεάσουμε την επόμενη. Αυτό ναι, που είπε, ναι. ότι είναι και για τι κόρε του, είναι και για τι μανάδε του, είναι και για τη σύντροφό του. Ε, γιατί τα παιδιά από πολύ μικρή ηλικία μεγαλώνουν με αυτά τα στερεότυπα. <laughs> Οπότε είναι μια πολύ καλή καμπάνια για το μέλλον. Για το μέλλον. Και εμεί κάναμε. μέσα. Έχουμε φτιάξει μια σειρά από events τα οποία ε, ξεκίνησαν 20 Σεπτέμβρη στη, στο Europe Direct. Πες μας κι άλλα. Λοιπόν, 20 Σεπτέμβρη στο Europe Direct ήταν τα δύο χρόνια πετίου του H4C. Πριν δύο χρόνια ακριβώς ξεκίνησε. Ε, και κάναμε μια εκδήλωση στο Direct στην οποία προβλήθηκαν δύο βίντεο και έγινε συζήτηση πάνω σε αυτά τα βίντεο. Το ένα ήταν το πώ περνάνε τα στερεότυπα στα παιδιά. Mm -hmm. Ροζ, μπλε, α πούμε, τα χρώματα. Πα, Παρμπιόπλα. όπλα, Το συγκεκριμένο, συγγνώμη κιόλα, αλλά νομίζω ότι επειδή είμαι και πρόσφατη θεία κτλ., οπότε είχα πέσει με τα μούτρα στα παιδικά. Δεν αντέχω να βλέπω ε, άλλο ροζ και, ρόζ πρόβλημα, και ναι. Νομίζω ότι θα τρελαθώ. Ήθελα είναι να δω ροζ τα δύο αστεί χρώματα. Και είναι και υποχρετικά. Ναι, μόνο. Και μου κάνει εντύπωση που ακόμα γίνεται αυτό. Να γίνεται. γίνεται. και γίνεται πως παραμένουμε και στα παιχνίδια, ας πουμε mm -hmm. τώρα. Τα κατσαρολικά και τα σκουπάκια και αυτά είναι στην πλευρά των κοριτσιών, άμα πας σε ένα μεγάλο κατάστημα παιχνιδιών. Κινερός. Ναι. Ναι. Κινερός. <laughs> Αν ένα αγοράκι θέλει και δεν μπορεί γιατί το αφήνουν οι του. Αλλά και γίνεται αυτό το discrimination, ότι οι γυναίκε είναι από εκεί. Ότι λίγο πολύ σε βάζουν στο ρόλο σου, εισαγωγικά, <laughs> από την αρχή που διαλέγει παιχνίδια. Α, αυτό με τα παιχνίδια είναι τρομερό, γιατί και εγώ έγινα πρόσφατα. Όλε. <laughs> <laughs> και πήγα και εγώ να ψάξω για παιχνίδια. Και είναι τρομερό το ότι στα παιδικά παιχνίδια, στα κοριτσίστικα, υπάρχει όντω το κατσαρολικό. Υπάρχει το μωρό. <laughs> <laughs> το μωρό, <laughs> το μωρό <laughs> κούκλα. Το μωρό Και το... η κούνια να το πηγαίνει. Ναι. Το καρότσι το να το, το πηγαίνει οποίο... βόλτα. Να και σε μεγαλώνουν εμά. Σε μεγαλώνουμε. Ναι. Τι σε μεγαλώνουν. Αυτό. Δηλαδή, γυναίκα στο σπίτι με το παιδί και τα κατσαρολικά σου. Ενώ σε στα Σεβάζω αγοράκια. Στη θέση αεροπλανάκια, αυτοκινητά Αλλά και ένα δράση. αγοράκι, άμα θέλει να πάρει την Google. Ο, το οτιδήποτε ο, ο πατέρα του ή η μαμά του δεν θα θέλει. Είναι ροζ. Αυτό. Αυτό ακριβώ. <laughs> λοιπόν, πάμε λίγο να ακούσουμε μουσική <laughs> και το σήμα φυσικά. Και μετά επιστρέφουμε. Πορτοκαλί. Η αλληλεγγύη έχει χρώμα και φωνή. Είμαστε πάλι εδώ. Ακούτε σκέψου αλλιώ. Ε, αν θέλετε να στείλετε τα μηνύματά σα, τα εξαγριωμένα μηνύματά σα, γυναίκε και άντρε, <laughs> ό,τι θέλετε να μα πείτε γενικότερα ή ό,τι απορίε έχετε προ τη Θωμαή, ε, πατάτε shout, την επιλογή shout, γράφετε το μήνυμά σα και μετά shout it και το διαβάζουμε Πάμε να πούμε λίγο, είχαμε μείνει στην εκδήλωση που κάνατε να, ναι. να πούμε λίγα ακόμα λόγια για αυτήν και να πάμε στα μετέπειτα σχέδιά σας Ωραία, στις 20 Σεπτέμβρη κάναμε στο Europe Direct μία εκδήλωση στην οποία στρίχθηκε στην προβολή δύο βίντεο Το ένα ήταν ε, τα στερεότυπα στα μικρά παιδιά και το άλλο ήταν ε, η γυναίκα στη διαφήμιση που και αυτό είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο όταν τα ανοίξουμε το πόσο <laughs> αντικείμενα είναι μια γυναίκα σε μια διαφήμιση. Ε, και το σεξισμό σε αυτές τις δύο βάσεις ότι στα στερεότυπα περνάμε πολύ μικρή ηλικία. Προβάλαμε διάφορα βίντεο ε, τα οποία βρίσκονται και στο YouTube κανάλι της Αντσε, το οποίο είναι Anse, το κανάλι μα. Mm -hmm. ε, το βρίσκεται και μέσα από το Facebook μας, το οποίο και αυτό πατάτε Anse ή Anse NGO. Mm -hmm. ε, και έγινε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση μέσα από αυτά τα βίντεο. Είδαμε ότι ο κόσμο άρχισε λιγάκι να, να σκέφτηκε πράγματα που δεν του πήγαινε στο μυαλό ότι υπάρχουν. Ε, παράδειγμα, στο ένα βίντεο ήταν τα παιδάκια τα οποία τα άφησαν ελεύθερα σε ένα χώρο με πολλά παιχνίδια τα οποία ήταν ουδέτερα. Και είδαμε πολλέ αλλαγέ σε σχέση με αυτά που νομίζουμε ότι θα πάνε τα κοριτσάκια στα σκουπάκια και τα αγοράκια στα αεροπλανάκια. Ότι κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει από τη φύση του παιδιού. Ε, και επίση κάναμε και ένα, μια, ένα, μια παρουσίαση για τι γυναίκε στη διαφήμιση και όλο αυτό το σεξισμό που υπάρχει στη διαφήμιση και στον τρόπο που προβάλλονται οι γυναίκε. Ε, μέσα από αυτό βγήκε μια πολύ ωραία συζήτηση με τον κόσμο, με φορεί ισότητα, με άλλε οργανώσει και αποφασίσαμε να συνεχίσουμε και διάφορε άλλε εκδηλώσει μέσα στο πλαίσιο τη υποστήριξη του Χιφορσή. Άρα, τι θα δούμε τώρα στη συνέχεια. Τρέχει ήδη ένα project φωτογραφικό στο Instagram, όπου μπορεί όποιο ενδιαφέρεται να ανεβάσει, να κρατήσει ένα Κομμάτι χαρτί Α4, mm -hmm. να γράψει εκεί είτε το πιο σεξιστικό μήνυμα που έχει ακούσει είτε πιστεύει για την ισότητα. Ένα σλόγγαν θέλουμε, και να το προσθέσει στο Instagram με τα hashtags ε, He4C supported by Anse και stop everyday sexism. Θα προσθέσω κι εγώ. Για, για, ε, πες μας ένα παράδειγμα, ένα που σου έκανε εντύπωση από όλες αυτές τις φωτογραφίες που ήρθαν. Ε, μία Κάτι από που φτε... μπορεί να μην μία το αυτές ήταν, ε, που γέλασα γιατί αυτό που είπαμε ακριβώ πριν, ήταν ε, το μπορώ και να παρακάρω και μόνη μου ας πούμε, το mm. οποίο ξεκίνησε. Είχαμε και συμμετοχή άντρα που μας είπε να μην, που έγραφε να μην υποτιμάμε τις γυναίκες. Ε, και όλο αυτό ξεκίνησε πάρα πολύ πρόσφατα. Είναι πολύ πρόσφατα όλο αυτό το project. Και η Άνσε έχει κανονίσει να μαζέψουμε πολύ μεγάλο υλικό, να συνεχίσουμε να το προβάλλουμε πολύ έντονα στα μέσα. Και στη συνέχεια, πέρα από τις φωτογραφίες, θα κάνουμε έναν διαγωνισμό μίνι ε, ε, ταινίας. Ε, το οποίο θα, θα μας στείλουν τις συμμετοχές του σε σχέση με την ισότητα ή την ανισότητα όπως θέλει να εκφραστεί ο καθένας μέσα από αυτό ε, τις, με, τις συμμετοχές τους σε εμάς στην Άνσε και θα γίνει μια μεγάλη προβολή ανοιχτή στον κόσμο και το, το βίντεο το οποίο θα ψηφιστεί ω καλύτερο. Το πιο πιθανό είναι επειδή αυτό ο διαγωνισμό τώρα θα ξεκινήσει, δεν έχει ξεκινήσει ναι. ακόμα, να, να, είναι κάποια φίτηση σε κάποια αντίστοιχη σχολή Ά, κινηματογράφου. Αυτά θα παρουσιαστούν, θα προβληθούν κάποια στιγμή σε κάποια προσεχή εκδήλωση που θα υπάρξει ανάλογη. Ε, όλες οι ανακοινώ... Όπως κάνατε, α πούμε, στι 20, ανακοινώ... 20 του μήνα. Αυτό. Όλε οι ανακοινώ... ανακοινώθηκαν στι 20 του μήνα. Όλε οι ανακοινώσει υπάρχουν σελίδα στο Facebook, την Άνσε και στο site τη Άνσε Παύλα ε, και ανακοινώνουμε να κοινώνουμε τα πάντα μέσα από όλα τα social media. Βρισκόμαστε και στο Instagram και θέλουμε να ευαισθητοποιήσουμε όσο περισσότερο κόσμο γίνεται γύρω από αυτό. Να ευαισθητοποιήσουμε δημόσια πρόσωπα γύρω από αυτό. Είναι πολύ σημαντικό γιατί στο εξωτερικό έχουν κάνει πάρα πολύ το commitment. Και είναι ώρα και τη Ελλάδα να ασχοληθούν λιγάκι και με το θέμα τη ισότητα των δύο φύλων γιατί μα αφορά όλου, γυναίκε άντρε. Ναι, να σου πω όμω, θεωρώ ακριβώ γι' αυτό που είπαμε στην αρχή, ότι επειδή δεν είναι σε επίπεδα βαρβαρότητα ή, ξέρω εγώ, να χτυπάει ο άντρα στη γυναίκα, δηλαδή ούτε οι ίδιες οι γυναίκε δεν το βλέπουμε. Ναι, αυτό. ή νομίζουμε ότι είμαστε τόσο. cool. Νομίζουμε ότι εντάξει, δεν τρέχει και κάτι. Μωρέ, βρήκα δουλειά. Δεν σκεφτόμαστε όμω τα, τα, στατιστικά. Όπω ένα άλλο στατιστικό πέρα από αυτό είναι ότι υπάρχει μία μισθολογική διαφορά μεταξύ γυναικών και αντρών στο 15% στην Ελλάδα mm. με βάση επίσημα το 2016. στατιστικά. Ναι. <laughs> με, με το, με το 2016. Ναι. με, με, σύμφωνα με Οπότε είναι στατιστικά τα οποία δεν μπορεί να μην τα βλέπει και να τα αγνοήσει. Απλά Καλά πλέον, ότι... ε, πολεμάμε συγγνώμη Ιωάννα, ε, για τόσα πολλά το 2016 που σου κάνουν εντύπωση που πλέον εμένα δεν μου κάνει εντύπωση που είναι το 2016 και ακόμα πρέπει να διαμαρτυρόμαστε για ισότητα των φίλων για ισότητα χρώματος, για οτιδήποτε, για τα δικαιώματα γενικότερα. Για τα πάντα. Οπότε δεν μου κάνει εντύπωση. Νομίζω ότι αυτό λιγάκι που ίσω μα πάει πίσω σε τέτοια θέματα είναι ότι υπάρχει η κοινή γνώμη που λέει: Έλα, μωρέ, γίνονται τόσα στα οικονομικά και εσύ ασχολείσαι με την ισότητα των φύλων. Δεν καταλαβαίνουμε ότι από εκεί έρχεται η αλλαγή. Η αλλαγή, η αλλαγή πρέπει να έρθει και κοινωνικά να, και να μα κάνει καλύτερους ανθρώπου η καθημερινότητά μα. Αυτό ήθελα να πω και εγώ ότι νομίζω ότι λίγο πολύ ε, είναι αυτό το έλα, μωρέ". Το εντάξει, δεν γίνεται, εντάξει, συνέβη. Η και λίγο πολύ το διονύζουμε και εμεί αυτό το πράγμα με τι προκαταλήψει. Δηλαδή και οι γυναίκε και οι άντρε μπαίνουν σε αυτό το καλούπι. Το ότι ναι, όταν θα βρεθεί μια δύσκολη στιγμή, θα πετάξω και λίγο βυζάκι απ' έξω, θα κάνω και λίγο την αζιάρα. Οπότε θα τη βρω τη λύση μου, και οι άντρε αντίστοιχα. Ναι, συμβαίνει σε κάποιου ανθρώπου και νομίζω ότι αυτό. Στην πλειοψηφία νομίζω. Δύσκολα. Ελπίζω πω στην πλειοψηφία ότι είναι. Αλλά δύσκολα πιστεύω ότι θα αλλάξει τελείω η συμπεριφορά. Εμεί θέλουμε να ευαισθητοποιήσουμε για, για αυτέ τι πολύ αντικειμενικέ ε, διαφορέ που υπάρχουν στην καθημερινότητά μα. Δηλαδή, αρκεί κάποιο να ανοίξει τα social media, να, να δει comments κάτω από άρθρα. Να δει τη διαφορά που υπάρχει όταν μιλάνε για γυναίκε ή για άντρε. Ο μάγκα και η εύκολη, το οτιδήποτε. Ναι, εννοείται. Οπότε, υπάρχει, υπάρχει πολύ έντονο καθημερινό σεξισμό, τον οποίο πολλέ φορέ και εμεί οι λέμε: Ένα μωρέ, εντάξει, εμένα δεν μου συμβαίνει. Οπότε, σιγά. Δεν καταλαβαίνουμε όμω τι μα συμβαίνει. Μα μεγαλώνουν σε αυτό το πλαίσιο και το έχουμε θεωρήσει κανονικότητα και δεν είναι. Είναι αυτό που είπε και εσύ, Θωμάη, νωρίτερα, ότι το διονύζουμε κι εμεί λέγοντα ότι Ε, κι εγώ έτσι τον θέλω τον άντρα. Γιατί σου έχει περαστεί τόσο πολύ ο, ο, ο άντρα είναι έτσι. ότι θέλει έναν άντρα όπω και δίποτε Θα γελάσει με τον άντρα που θα κλάψει. Με τον άντρα που ασχολείται αυτό που είπα πριν, με τι τέχνε πολύ, που δεν του αρέσει το ποδόσφαιρο. Φαίνεται περίεργο. Δεν είναι περίεργο. Δεν είναι περίεργο ένα άντρα να μην ξέρει από αυτοκίνητα και να ξέρει μια γυναίκα ή μια γυναίκα από υπολογιστέ και τα αντίστροφο άντρα. Ε, λιγάκι πρέπει να τα πετάξουμε τα στερεότυπα ε, από ναι. Συμφωνώ. Ε, πριν ε, για το site ναι. Ε, ναι, το site του Here for C. Ότι έχει το χάρτη mm -hmm. και αναλόγω ε, πάνε και κάνουν το commitment. commitment. Πού έχει παρατηρήσει το λιγότερο ε, δηλαδή, ουσιαστικά θέλω να δω πού υπάρχει ο λιγότερο σεξισμό, σε ποια χώρα. Δεν ξέρω αν υπάρχει ο λιγότερο σεξισμό ή αν απλά δεν ασχολούνται σε αυτή τη χώρα. Γιατί εμεί είμαστε πολύ λίγοι. Έχουμε ελάχιστη συμμετοχή στο site του Φορσί. Βέβαια, δεν είχε ξαναγίνει και κάποια καμπάνια στην και Ελλάδα. είναι και για πρόσφατο ναι. για την Ελλάδα. Είναι πρόσφατο για την Ελλάδα. Σε άλλε χώρε έχουν γίνει καμπάνια συγκεκριμένε. Το μεγαλύτερο ποσοστό. Το μεγαλύτερο νομίζω είναι στην Αμερική. Στην Αμερική. Αλήθεια. Ναι, στη Βορειοαμερική. Το βλέπεις, το βλέπεις στη Γαλλία, το βλέπεις στην Αγγλία όπου είναι και ο τόπος καταγωγής τη Emma Watson που είναι ambassador και το τρέχει πάρα πολύ εκεί. Πρόσφατα ξεκίνησε πάρα πολύ έντονα στον Καναδά όπου ο Πρωθυπουργό του Καναδά δήλωσε φεμινιστής και έκανε πολύ ωραίο λόγο και στην επέτειο τη δεύτερη των Ηνωμένων Εθνών. Και το βλέπεις και σε πολλές χώρες που το έχουν ανάγκη. Ναι. Το βλέπει και σε χώρε που υπάρχει ανάγκη και τα Ηνωμένα Έθνη εκεί πέρα έχουν και λίγο. Εντάξει, γιατί εμεί το Χίφορση το βλέπουμε και για το καθημερινό σεξισμό, αλλά κάνει και δράσει στα Ηνωμένα Έθνη γυναίκε των Ηνωμένων Εθνών σε χώρε στι οποίε μιλάμε για μεγάλη καταπίεση των γυναικών, μιλάμε για τι γυναίκε που. Να... την πρόσφασή του στην εκπαίδευση. Ναι, βασικό. Άρα, τα... <συνσιά> τα οποία εμεί τα έχουμε <συνσιά> δεδομένα. ήθελα να ρωτήσω κιόλα, το commitment γίνεται αποκλειστικά μόνο για τη χώρα σου ή μπορώ εγώ να κάνω και για. Διαλέγει από ποια χώρα είσαι διαλέγεις τη χώρα ναι. σου, διαλέγεις το φίλο σου είναι, είναι, έχει απόλυτη ιδιαιτερότητα φίλο αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό δεν, δεν είναι μόνο all or she mm -hmm. μπορείς να διαλέξεις οποιοδήποτε φίλο νιώθεις ότι είσαι ναι. γιατί βλέπουμε το απόλυτο gender equality mm. ε, διαλέγεις και μετά διαλέγεις σε ποιο ποιος, σου δίνει τους τομείς όπως είναι η βία, η πολιτική, η ταυτότητα και διάφορα άλλα, εκπαίδευση και διαλέγεις τι από αυτά θεωρείς ότι υπάρχει θέμα στη χώρα σου Δηλώνει ότι σε commit αυτό. Πώ να το κάνει, share μετά στα social media και αυτοί μαζεύουν τα στατιστικά και βάσει αυτού πράττουν. Άρα λοιπόν μέσα από τον αυτοκαθορισμό του καθενό. Ναι. ναι, μέσα από αυτή όμω ε, την καμπάνια και το commitment όμω, εγώ, άμα θέλω να υποστηρίξω μια χώρα. π.χ. που να σου πω τώρα, Σαουδική Αραβία, ξέρω εγώ. Ναι. Πώ μπορώ να το κάνω. Νομίζω ότι μπορεί. Δεν έχω προσπαθήσει να βάλω όλη χώρα. Νομίζω ότι μπορεί να δηλώσει ότι. Ότι είσαι από εκεί και. Να δηλώσει να... τη Σαουδική βία. Αλλά νομίζω ότι λίγο χαλά. Όχι χαλά, χαλά και το στατιστικό. Το στατιστικό. Ότι ναι, κατάλαβα. στην ουσία πρέπει να δούμε. Άρα είναι καθαρά αντικειμενικα... για... Αυτό ήθελα, αυτό ήθελα να. Αυτό αντικειμενικά δεν καταλύψω. μπορούμε να ξέρουμε τι απασχολεί την κάθε χώρα. Άμα δεν έχουμε ζήσει σε δύο ή σε τρει χώρε. Ε, ενώ για τη δικιά μα μπορούμε να πούμε πάρα πολύ εύκολα τι μα ενοχλεί, να. τι θέλουμε να αλλάξει. Ωραία. Σωστό. Πάμε να ακούσουμε άλλο ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε εδώ. Τι πώς ωραίο πέρασε, θέμα. πώς πέρασε η ώρα, ώρα πάλι, πώς πέρασε. Είναι πολύ πολύ ωραίο θέμα. Πάμε να ξαναπούμε τρέχει, τρέχει λίγο τα αυτό. στοιχεία επικοινωνίας και όλα αυτά με τα hashtags. Ναι, λοιπόν, τα στοιχεία επικοινωνίας είναι, την άνσε αρχικά τη βρίσκεται στο τηλέφωνο 210-82-15044, στο site www.antsepavlaelas.org, ε, στο facebook στο γράφετε antsep, και στο Instagram επίση με το username Anse. Στο Facebook το photo project που τρέχει είναι κρατάμε ένα χαρτί ε, και γράφουμε πάνω ή το πιο σεξιστικό σχόλιο που έχουμε ακούσει ή τι πιστεύουμε για την ισότητα ή κάτι που το θεωρούμε ok να συμβαίνει. Όπως αυτό που είπα πριν ότι μια γυναίκα να κρατήσει ένα χαρτί να πει είναι ok οι άντρες να κλαίνε. Mm. Το πιο απλό το να πεις ότι εντάξει με κάτι. Ορίστε, να, ναι, ναι, ναι. ναι, ναι, ναι. ε, και, και, να ναι, βάλεις ναι. από κάτω τα hashtags ε, he Greece, supported by Anse, και stop everyday sexism, γιατί μιλάμε κυρίως για τον καθημερινό σεξισμό. Πολύ ωραία. Και μην ξεχνάμε να κάνουμε και το commitment στο επίσημο site του he για να μαζεύω τα στατιστικά γιατί κάνουν ένα πάρα πολύ ωραίο έργο. Άντρες γυναίκες. Άντρες γυναίκες. Ε, υπάρχει ένα τεράστιο ποσοστό ανδρών που έχει κάνει το commitment. Ε, και γι' αυτό το λόγο πρέπει να τους βοηθήσουμε να το αυξήσουμε αυτό γιατί είναι μια πάρα πολύ ωραία πρωτοβουλία. Και είναι μια πολύ ωραία πρωτοβουλία προσαρμοσμένη στην εποχή μας και στις ανάγκες εποχής. Πολύ σύγχρονη, καθόλου μίσος, καθόλου διαχωρισμός και με βάση την ενότητα. Νομίζω ότι καλέσαμε και το κατάλληλο άτομο από την Άνσε για να μας πει για το H4C απόψε γιατί φαίνεται ότι το αγαπάς πάρα πολύ αυτό πολύ, που ναι. κάνεις και αυτό που γίνεται και είναι πολύ ωραίος ο ενθουσιασμός που μιλάς γι' αυτό. Ναι, είναι, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο ε, όταν ξεκίνησε πριν από δύο χρόνια, ξεκίνησα να το παρακολουθώ πριν ακόμα βρεθώ στην Άνσε και έχω την τύχη που είμαι στην Άνσα και δόθηκε το, το πάτημα και το βήμα και το ελεύθερο να το υποστηρίξουμε αυτό. Γιατί δεν είναι κάποιο πρόγραμμα το οποίο το αναλάβαμε αποκλειστικά ή το οτιδήποτε. Υποστηρίζουμε το H4C. Ε, μόνο με ξεκάθαρο σκοπό να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο. Δεν, είναι, δεν, δεν υπάρχει το οτιδήποτε άλλο πέρα από αυτό. Τα προσπαθούμε όλα μόνοι μα, μόνοι μα σκεφτόμαστε τι εκδηλώσει, τα επόμενα βήματα, γιατί μα ενδιαφέρει σαν θέμα ισότητα. Εσύ έχει δεχτεί από τότε που το τρέχει και φαντάζομαι ότι το επικοινωνεί και με τον κόσμο γύρω σου το δικό σου κύκλο. Mm -hmm. Έχει δεχτεί ε, ρατσισμό εισαγωγικά. Ε, για αυτό το θέμα. Δηλαδή, σε έχουν πει φεμινίστρια όπω είπαμε πριν με τον άσχημο τρόπο. Ναι, καλά, πάντα σε λένε. Και όχι τώρα που ξεκινά το πρόγραμμα, πάντα επειδή έχει πολύ συγκεκριμένε απόψει ή επειδή δεν σ' αρέσει ένα συγκεκριμένο είδο αστιάκια που γίνονται. Δηλαδή, δεν μπορώ να γελάσω με ένα σεξιστικό αστιάκι που ναι. γίνεται ή με ένα σχολιάκι περίεργο, ρατσιστικό ή το, οτιδήποτε. Έλα μωρέ τα δικά σου τα φεμινιστικά πάλι. <σχε> <σχε> Αλλά το οποίο το ακού και από άντρε και από γυναίκε. Δεν έχει κανένα περιορισμό <σχε> ναι, 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 ναι. αυτό. Ε, και από πολλέ γυναίκε, ναι, υπάρχει εννοείται ότι υπάρχει και εννοείται ότι η πρώτη εικόνα που έχουν όλοι όταν μιλήσαμε, όταν ξεκινήσουμε αυτό, είναι ότι έλα μωρό τώρα, τι χρειάζεται, έχουν ξεπεραστεί αυτά. Όταν τους δίνεις κάποια στατιστικά και όταν βλέπουν την πραγματικότητα και το τι ισχύει, τότε αρχίζουν λιγάκι να μαζεύονται και να αρχίζουν να το, να το σκέφτονται δεύτερη φορά. Έχει mm. Έχεις άλλα στατιστικά να μας δώσει να σκεφτούμε λίγο αλλιώ. Ναι, φυσικά. Έχουμε αρχικά ότι στην ηλικιακή ομάδα 15-24 ετών το 64% των ανέργων είναι γυναίκες. Που είναι ένα τεράστιο και αυτό ποσοστό. Και ένα ακόμα σοκαριστικό που εμένα προσωπικά με σοκάρει που το βλέπω και με συγχύζει να πω την αλήθεια είναι ότι στην Ελλάδα συγκεκριμένα, κατά μέσο όρο, ε, συστηματικά με τι οικιακέ εργασίε στο σπίτι ασχολείται το 78% των γυναικών, ενώ αντίστοιχα είναι μόλι 9% των ανδρών που ασχολούνται <laughs> με τι οικιακέ δουλειέ. <laughs> παιδιά, αυτό φαίνεται. Φαίνεται μόνο ο άντρα μαζί μόνο του και αυτό Πολύ συγκεκριμένα Και αυτό πράγματα, μπορεί αλλά... να φωνάξει τη μαμά του, ναι. να τα καθαρίσει, να μην... Ε, να σου πω κάτι, εμένα αυτό δεν με νοιάζει και το... Φώναξε όποιον θες, αλλά όταν α πούμε είσαι εσύ και ο σύντροφό σου... Ή... Τι θεωρεί αυτονόητο θα το κάνει εσύ. Ναι, αυτό το αυτονόητο είναι ναι, το θέμα. Και βλέπουμε πολλέ φορέ ότι. Και, και βλέπουμε ότι οι γυναίκε δεν μένουν πίσω στην εργασία μόνο επειδή ε, δεν, προσλαμβάν, δεν μα προσλαμβάνουν το ίδιο εύκολα. Δεν είναι μόνο εκεί το θέμα. Το θέμα είναι ότι δεν μένει και χρόνο. Γιατί μια γυναίκα επομίζεται όλε τι αρμοδιότητε ενό σπίτι, Επομίζεται σαν να είναι μαμά. Επομίζεται το να καθαρίζει το σπίτι. Παίρνει το σαβάρι. Έχει μείνει από παλιά όλο αυτό που ακριβώς. η γυναίκα. Ένα σπίτι, μεγαλώνει τα παιδιά και έκανε όλε τι δουλειέ. Και έχει μείνει αυτό. με Τα χρόνια δεν έχει αλλάξει. Ένα από αυτά που προσπαθεί το χύφο να κάνει σαν, ε, σαν πρόγραμμα είναι το να καθιερωθεί και η άδεια πατρότητα και στον ιδιωτικό τομέα. Γιατί. Ναι, σωστό. Για να απολύονται και αυτοί. <laughs> και μια θέση. <laughs> Για να μπορέσουν και οι άντρε να θεωρούν ότι. Είναι και αυτοί οι γονεί του παιδιού. Ναι. Δεν είναι μόνο κάποια γυναικεία ή να σου πω κάτι, το οτιδήποτε. Στο δημόσιο τομέα υπάρχει. Στο δημόσιο υπάρχουν παιδιά. πάρα πολλά. <laughs> <laughs> ναι, και όταν το άκουσα. Δεν, δεν το ήξερα. Υπάρχει, <laughs> ναι, υπάρχει. 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 Παγωτό, όταν είναι το να, να Υπάρχει και στο διατικό. Και όχι απλά υπάρχει. Ήταν και 100 μήνε πώ ήταν. Τέλο πάντων. Καλά, αυτή είναι άλλη συζήτηση. Τι. Ναι, δεν έχει σημασία. Εντάξει, α το πάρει ο πιο. Μα ενημερώνει ο Γιάννη ότι ένα το παίρνει από του δύο. Οπότε, μάλλον γι' αυτό δεν το έχουμε δει και δεν είναι τόσο διαδεδομένο. Προφανώ θα το παίρνουν Α, οι, αφ... οι γυναίκε, αφού είναι και οι μάνε που πρέπει να μεγαλώσουν τον πρώτο Αυτό. Σίγουρα έχω μια γυναίκα ό, το χρειάζεται δεκαεί. και βιολογικά, αλλά είναι απαραίτητο και για ένα παιδί να μεγαλώσει τα πρώτα βήματα και, και με τον το πατέρα, το πατέρα του. του δεν μπορεί και... μια γυναίκα να το όλο αυτό πάνω τη. Όχι, πολύ είναι ωραί. και το δέσιμο που αποκτά μετά. Τόσο πάνω, πάμε αλλού τώρα. Έχει περάσει πολύ γρήγορα αυτή η ώρα και ίσω θα χρειαστούμε και άλλε εκπομπέ να μιλήσουμε για την ισότητα οπωσδήποτε. Είναι ένα θέμα που όπως είπαμε μας αφορά όλους μα πραγματικά όλους και είναι ένα θέμα που δεν πρέπει να ξεχνάμε ακόμα και αν είμαστε στο 2016 και θεωρούμαστε προδευτικοί. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα Εγώ πολύ. πολύ. Σας ευχαριστώ Έτσι, πάρα πολύ. Ε, εγώ σα ευχαριστώ πολύ. Ε, θα περιμένω και τα δικά σα commitments. Ε, ε, εγώ, εγώ. εγώ, και commitments και φωτογραφία θα γίνει. Και φωτογραφίε. έχουμε και φωτογραφία από τη σελίδα μα σκέψου αλλιώ να κάνουμε και λίγο διαφήμιση. Ε, Κάντε like για να δείτε τι ωραίε φωτογραφίε μα με τα σεξιστικά σχόλιά μα. <laughs> 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 λοιπόν. Τι κλείνουμε, έχει να πει Νομίζω έχει να πει τι θα γίνει το Σαββατοκύριακο. Δεν έχω να πω τι θα γίνει το. Εντάξει. Τέσσερα λεπτά είναι. Προλαβαίνω να τα πω όλα. Ε, αρχικά σε ευχαριστήσαμε, οπότε σε αποδεσμεύω. Και εγώ σας ευχαριστώ. Τώρα. μπορείς να ανοίξεις την πόρτα να βγεις έξω. και να ευχαριστήσουμε και την Άνσε για όλο αυτό το έργο που προσφέρει και αυτή την καμπάνια που τρέχει. Και το κοινό Και καλή επιτυχία. Και το κοινό. Σας ευχαριστούμε πολύ και ελπίζω να τα ξαναπούμε.